Το προηγούμενο ομόφωνα, έτσι. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Ωραία. Πάμε και στο επόμενο για την Αττικά. Λοιπόν, το επόμενο είναι. Έχει μοιραστεί, είναι ένα δύσκολο. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο και ελπίζω να έχει διαβαστεί το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει δοθεί. Λοιπόν, υπάρχει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνη προχθεσινή, η οποία αναφέρεται στο θέμα. Θυμίζω ότι αφορά το έργο κατασκευής του γυμναστηρίου στην Ανοβάθια. Αν έχει διαβαστεί η απόφαση της Οικονομικής, που έχει όλο το ιστορικό, να το τρέξω λίγο. Αλλιώς θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θεωρώ ότι το ιστορικό είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Να μιλήσουμε λίγο για το συμφωνητικό. Ωραία. Αν θέλετε να ενημερωθεί όποιος το έχει διαβάσει. Αν το έχει διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Ωραία. Τι αφορά. Είναι συμφωνητικό λοιπόν. Πάμε στο σπίτι σου να διαβάσει. Το διατάφτω. Θυμίζω λοιπόν ότι υπήρχε μία απέτηση από εκχωρημένο τιμολόγιο της εταιρείας Εύρυπος προς την Attica Bank για το δεύτερο λογαριασμό του έργου κλειστό γυμναστήρα Ανοβάθιας. Υπήρχε η εφετειακή απόφαση που ήταν υπέρ του εργολάβου και υπέρ της Attica Bank, η οποία είχε γίνει διάδοχος της οφείλης αυτής, και από εκεί και πέρα ο Δήμος κατέφυγε και πήγε και στο ακυρωτικό δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επίσης θεώρησε ότι είναι ισχυρή η απόφαση του εφετείου. Επομένως, έχουμε μία αμετάκλητη απόφαση. Έχουν συζητηθεί αυτά πολλές φορές. Το πρόβλημα που προέκυψε μετά από ενέργειες που έγιναν, έχει μπει στα ληξιπρόθεσμα αυτή. Οφειλεί να πληρωθεί από το πρόγραμμα ληξιπροθέσμων του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγιναν ενέργειες προσπαθώντας με την Attica Bank από τη διοίκηση και από την υπηρεσία να μειωθεί, να κουρευτούν κάποιοι τόκοι. Και υπήρξε μια παραλληλιστική πολιτική από το περασμένο καλοκαίρι, από τα τέλη του καλοκαιριού πέρσι, από την Attica Bank και διαπιστώσαμε ότι δικαιούχος είναι πια μια εταιρεία. Το πούλησε. Το πούλησε, το δάνειο, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Και η εταιρεία αυτή είναι η Artemis Security που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει σταθεί η Άρτεμις η ελληνική, έτσι, η θεά Άρτεμις, η οποία θεά Άρτεμις είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει σύμφωνα με την νομοθεσία την ίσπραξη του ποσού για λογαριασμό της Λουξεμβουργιανής Αρτέμιδος. Ήταν ένα πολύ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το συμφωνητικό, για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε, ήταν πολύ δύσκολο, διότι εμπλέκονταν όλοι αυτοί, δηλαδή η Εύρυπος, η Attica Bank, η Artemis Securization, η θεά Artemis η ελληνική, ο Δήμος, με όλες αυτές τις εμπλοκές. Μετά λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι όντως υπάρχει νομιμότητα, ο κύριος Αγγελής ήταν ο δικηγόρος, υπάρχει νομιμότητα σε όλες αυτές τις, στην εκχώρηση και τα λοιπά, είναι νομίμως, έχει αναλάβει αυτό το δάνειο η Artemis Securization και η Artemis, η θεά Artemis. Πρέπει να γίνει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, και αυτό γιατί είχαν γίνει νομικές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Όχι για το ουσιαστικό αν χρωστάμε όχι τα λεφτά, αλλά να μην μας πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς του Δήμου. Μας έχουν δεσμεύσει. Είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί, είναι δεσμευμένοι και μάλιστα για κάθε ποσό, κάθε λογαριασμός, δηλαδή η απέτηση αυτή είναι, είναι επί τρία. Σε δύο λογαριασμούς της Άλβαμαν και σε ένα λογαριασμό της Πειραιώς. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει, είναι γνωστά, πολύ μεγάλα προβλήματα στο Δήμο. Έρχεται λοιπόν αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο έχουμε τη θεά Άρτεμις ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία είναι το ένα μέρος και ο Δήμος Ερέτριας είναι το έτερο μέρος, ως διάδοχος του Δήμου Αμαρινθίου. Γίνεται μία αναφορά στο ιστορικό
μέσα στο ίδιο το συμφωνητικό ότι η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Attica Bank προέβη σε τιτλοποίηση, μεταβίβαση και χώρες χαρτοφυλακίου, καταγγελμένων μέχρι την 31 Μαρτίου 2017 και 20 ληξιπρόθεσμων κτλ. Δανείων και πιστώσεών της κατά εφαρμογή του νόμου 3156 του 2003 προς την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Artemis Securization SA, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί στο Λουξεμβούργο κλπ. Αριθμός αδείας, οδός κλπ. Η διαχείριση των σαν απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις έχει ανατεθεί από τη δικαιούχο, την Artemis Securization, στην εταιρεία Θεά Artemis. Δυνάμει τη σύμβαση από 36 του 2017, όπως αναλυτικά έχει δημοσιευτεί στα σχετικά δελτία τύπου της Attica Bank. Στο υπό τη διαχείριση της εταιρείας χαρτοφυλάκιο που τιτλοποιήθηκε, μεταβάστηκε και η απέτηση αυτή της Εύρυπος στην Attica Bank που σχετιζόταν και με το Δήμο μας, βάσει της απόφασης δικαστήριο. Του δικαστήριου. Από εκεί πέρα γίνεται αναφορά στην αρχική σύμβαση το 2006, στην εκχώρηση κλπ. Η τράπεζα επιδίωξε δικαστικό στην έσπραξη της απέτησης κατά του Δήμου δυνάμει νομίμως ασκητήσεως κύριε παρέμβασης, βγήκε η απόφαση 1420, άρα δικαιούχος ήταν η Attica, αυτά αναφέρονται. Και τι συμφωνούμε? Συμφωνούμε ότι το ποσό που στις 24 των τόκων μαζί με το κεφάλαιο είχε φτάσει στις 710.983,63 ευρώ θα περιοριστεί στις 670.000, δηλαδή κόβονται 41.000 ευρώ περίπου. Έτσι, 254.571 ευρώ και 63 λεπτά θα είναι οι τόκοι υπερημερίας που περιορίζονται και σταματάμε εκεί. Εντός, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τους όρους. Έτσι. Εντός ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του παρόντος, αυτό μπορούμε να το πούμε εμείς, είναι να μπει στο συμφωνητικό σαν όρος στη συνέχεια, ο Δήμος Ερέτειας θα καταβάλει πρόθεσμα τις 670.000 ευρώ σε λογαριασμό που αναφέρεται στο συμφωνητικό. Ένα-ένα να τα λέμε. Δηλαδή, εντός πόσων ημερολογιακών ημερών. Μήπως πρέπει να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακάτω, ναι. Γυρνάει και λέει ότι χωρίς καμία αφαίρεση παρακράτηση φόρου, με την εξαίρεση του φόρου παρακράτηση ποσοστό 15% ή 38.000. Εμείς αυτά λοιπόν τα 38.000 θα τα παρακρατήσουμε. Ναι, θα τα παρακρατήσουμε και θα τα αποδώσουμε στην εφορία. Είναι και ένας λόγος που άνοιξε το συμφωνητικό. Να πούμε τις μέρες με τι θέλετε. Δηλαδή, δίνουμε σύνολο 670.000, ο φόρος ο οποίος αναλογεί που παρακρατείται θα δοθεί στη ΔΟΗ. 670.000, μέσα στα 670 είναι και τα 38.000. Ναι, βεβαίως. Εμείς θα δώσουμε 670. Θα δώσουμε σε αυτούς 670. 670 μείον 38 σε αυτούς και 38 στη ΔΟΗ. Ναι, ξεκάθαρο. Και μάλιστα αυτό το... Έγινε μεγάλο πέρα. Έγινε μπέρδεμα, το επισήμανα και... Το αλλάξανε, υπήρχε θέμα ποιος είναι ο δικαιούχος του 15%. Εμείς δεν θέλαμε να τους το δώσουμε γιατί μπορεί να λέγει μετά η εφορία του στον νόμο εσείς. Δεν θα το πληρώναμε. Και προχωράμε. Εφόσον λοιπόν, δηλαδή οι όροι, θα δούμε τις ημέρες, να το πω εντάξει λοιπόν. Εντός συγκεκριμένων ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του παρόντος. Πόσες θέλετες. Θα το πούμε εμείς. Ξατάται από τα ληξιπρόθεσμα. Είμαστε έτοιμοι στα ληξιπρόθεσμα. Περιμένουμε. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Εμείς τα βάζουμε στα ληξιπρόθεσμα. Ένα πρόβλημα είναι αυτό, με τις ημερομηνίες. Εμείς το βάζουμε στα ληξιπρόθεσμα. Το ελληνικό δημόσιο δεν καταφέρνει να το βάλει στα ληξιπρόθεσμα. Λέω, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει την επόμενη χρόνια και δεν καταφέρνει υποθετικά να πληρώσει στις ημερομηνίες. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά, τα χρήματα. Υπάρχουν για εμάς. Υπάρχουν, αφού βάζουμε μικρά μέσα και εμείς τα πληρώνουμε. Υπάρχουν κύριε Βελετέ, τότε δεν παρακαταστήκαν δεσμευμένα αυτά τα πράγματα. Πήγανε προχθές στην εφημερίδα. Συγκεκριμένα. Και γι' αυτό θα βάλουμε εμείς, θα έχουν πληρωθεί. Μέχρι 36 να. Μέχρι 36 και γι' αυτό το Υπουργείο λέει μέχρι 36 αυστηρά να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή όλων των χρόνων. Μέχρι 36. Πόσο. Κοιτάξτε. Μέχρι 36. Άμα πληρωθεί νωρίτερα τελείωσε το θέμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί θα κόψουν οι μέρες από εμάς. Πόσο
Μέχρι 30 έχουν, λοιπόν, θα πρέπει να μπουν όλες οι ημερομηνίες που 30 έχουν. Και προχωράμε. Σωστό. Έως παραγωγό. Ναι, έως 30 έχουν. Αυτό σημαίνει. Το έως είναι εργοδότη. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, το ένα είναι ότι θα δώσουμε αυτά τα χρήματα. Σύνολο 670. Okay. Το δεύτερο είναι ότι ο Δήμος Ερέτης θα παραιτηθεί από δύο ανακοπές που έχει κάνει που αφορούν το να μην μας πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς. Όχι την οφειλή αυτή καθ' αυτή, τον τρόπο από που θα μας τα πάρουν. Έτσι, έχουμε κάνει ανακοπές. Η μία ήταν τον Απρίλιο, δόθηκε αναβολή μετά από συνεννόηση. Θα πρέπει όμως να κάνουμε παραίτηση από αυτές τις ανακοπές. Πριν πληρωθούν τα χρήματα. Πριν πληρωθούν τα χρήματα. Πολύ ωραία. Δεύτερο σημείο. Κρατήστε το. Έτσι. Πριν... Προχωράμε. Ωραία. Λοιπόν. Και αμέσως μετά, εδώ εντός εργασιμών ημερών, από την προσήκουσα εκπλήρωση των προϋποθέσεων, η εταιρεία θα χορηγήσει γραπτή απόδειξη πλήρους και ολοσχερούς εξόφληση. Μπορούμε να βάλουμε τριών ημερών από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων. Πολύ ωραία. Και... Έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πληρωθούν. Ωραία. Και τέλος έχουμε ότι η εταιρεία εντός κάποιων εργασιμών ημερών, θέλει προσοχή εδώ, θα το δούμε, θα προβεί σε άρση των κατασχέσεων που έχει κάνει σε όλες τις τράπεζες. Την Πειραιώς. Η εταιρεία έχει κάνει, κατασχέση. Η εταιρεία. Να ρωτώ. Ναι. Η εταιρεία έχει κάνει κατασχέση. Η Attica Bank έχει κάνει. Είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η Attica Bank σε αυτό το συμβολικό που κάνουμε. Δεν είναι αχ... Αλλά στο λογαριασμό Attica Bank πληρώνουμε. Προσέξτε. Ναι, αλλά στο λογαριασμό Attica Bank για κάποιο ιδιότητα, για κάποια εταιρεία άλλη ιδιωτική. Και σας λέω το εξής σενάριο. Η Attica Bank δεν είναι και η πιο αξιόπιστη τράπεζα που υπάρχει στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς πληρώνουμε από τα ληξιπρόθεσμα, συγγνώμη. Εμείς παίρνουμε την παρετούμαστε από το ακατάσχετο του λογαριασμού. Να σας διακόψω λίγο. Συγγνώμη. Εδώ η ημερομηνία συζήτηση των ανακοπών είναι 26 Απριλίου 2018 που έχει τελειώσει. Που και έχουμε δέσμευση να γίνει πριν. Και ανακοπή 27 Απριλίου του 2017, δεύτερη ανακοπή. Τότε τα μέρη συμφωνούν ότι ο Δήμος Ερέτης υποχρεούνται να μην συζητήσει τις ανακοπές, να αναβάλει. Εμείς απλά τις αναβάλαμε. Έχουμε απόδειξη ότι τις έχουμε αναβάλει. Είμαστε δηλαδή. Δεν θα παραιτηθούμε. Παραπάνω το συμβόλαιο. Λέει. Ήδη, παραπάνω το συμβόλαιο. Πάντως τώρα τις έχουμε αναβάλει. Λέω, κυρία Δήμαρχε. Παραπάνω το συμβόλαιο. Λέει παρέτηση από τις ανακοπές. Όχι αναβολή από τη συζήτηση. Παρέτηση από τις ανακοπές. Παρετείται ο Δήμος από τις ανακοπές. Πληρώνονται τα ληξιπρόθεσμα στην εταιρεία αυτή. Και έρχεται η Attica Bank, η οποία αυτή έχει κάνει τη δέσμευση των λογαριασμών και πάει και εισπράττει τους λογαριασμούς. Ποιος μας διαφυλάσσει ότι δεν θα πάει η Attica Bank να εισπράττει τους λογαριασμούς. Μέσα σε αυτό το συμβόλαιο θα έπρεπε να είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η Attica να μπει αντισυμβαλλόμενο μέρος. Δέχεται η Attica. Όχι κύριε, μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενο. Όχι κύριε Βέλετε, γιατί 7 Αυγούστου. Όταν έχει οριστική μεταβίβαση το τίτλο, η Τράπεζα Αττικής έχει κάνει την recognition σε όλες τις απαιτήσεις και στις εγγραφές των τυπών. Ο κύριος Αγγελής πήγε στο ενεχείο δανειστήριο, έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα. Δηλαδή η Attica Bank δεν μπορεί να πάει να εισπράξει. Όχι κύριε Δελέτα. Και αμφίβολα θα πάρει και κάποια χρήματα από εδώ. Να λάβετε υπόψη σας το εξής. Ότι η Τράπεζα Αττικής μέχρι στιγμής δεν έχει εγγράψει τίποτα στους ομολογισμούς της από τις θρυλούμενα 70 εκατομμύρια που πούλησε πακέτο 1 331 εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα 70 εκατομμύρια. Δεν με αφορούν τα 70 εκατομμύρια. Το Δήμο μας αφορούν τους πολίτες, γιατί αυτό το χρέος θα πληρωθεί από το αίμα του ελληνικού λαού που παίρνει. Όπως και τα δικά μας 600 χιλιάρικα. Όχι, δεν τα πληρώνει ο Δήμος. Τα πληρώνουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όπως και τα δικά μας 670 χιλιάρικα. Και εγώ λέω το εξής.
μη ούσα η Άττικα Μπαγκ αντισυμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν. Έχει χάσει τα δικαιώματά της, κύριε Βενέντε. Δεν έχει χάσει κανένα δικαιώμα. Όλα τα δικαιώματα. Η Άττικα Μπαγκ μας. Πήγαινε στην Τράπεζα Πυρός και ρωτήστε ποιος έχει δεσμεύσει τα χρήματα στο λογαριασμό της Ερεύνη. Δεν είναι καινούργια εταιρεία από την ιστορία. Δεν υπάρχει καινούργια εταιρεία. Η Άττικα Μπαγκ θα έχει δεσμεύσει. Και έτσι, στο ενδιάμεσο κενό σημείο. Γι' αυτό θέλουν την άρση. Την άρση τη θέλουν αυτοί. Γι' αυτό. Και παράλληλα να κάνει λέει τις ενέργειες η εταιρεία προς την Άττικα Μπαγκ για να κάνει την άρση από την. Εάν δεν την κάνει η Άττικα Μπαγκ και πάει και εισπράξει, εμάς ποιος μας εξασφαλίζει. Είναι τόσο απλή η σκέψη. Κανείς. Υπάρχουν και ουσιώδη ερωτήματα, κύριε Βελέτα. Δεν με αφήνει. Η κυρία Δήμαρχος είπε την προηγούμενη φορά ότι καλή τη βουλήση. Έστειλε επιστολή στην Άττικα και ζητούσε 26 Οκτωβρίου του 2016 να έρθει σε διακανονισμό. Και αντ' αυτού, αντί να φτιάξει αυτούσιο το ποσό, να το βάλει στους λογισμούς, να αποχνέσει την ελληνική οικονομία, το στέλνει σε κοράκια. Αυτό είναι το θέμα. Ενισχύεται την άποψή μου. Ενισχύω ότι αυτή η οφειλή πρέπει να αναπτυχθεί μόνο προς την Άττικα και χωρίς να έρθει σε αυτούς. Εγώ προχωράω ένα βήμα ακόμα και λέω ότι ακόμα και αν δεν αναγνωριστεί μόνο προς την Άττικα, όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος, τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι η Άττικα είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα μυαλό μέσα στην Άττικα. Αγγελή, είχα πει, όταν μου είπε ότι δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, να είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος η Άττικα. Ναι, γιατί έχει δώσει όλα τα δικαιώματα. Εκτός από την δέσμευση των λογαριασμών. Είπα λοιπόν. Να εξουσιοδοτήσει η Άρτεμις την Άττικα. Είναι από εδώ πέρα. Λέει η Άττικα έχει... θα πρέπει να δώσει μια βεβαίωση η οποία να λέει ότι η δέσμευση αυτών των λογαριασμών έχει μεταφερθεί στην Άρτεμις και ότι η Άρτεμις μόλις πληρωθεί αποδεσμεύει τους λογαριασμούς. Και τελείωσε. Πρέπει να το αποδεχτεί τότε με αυτή τη λογική. Αν δεν το αποδεχτεί η Άττικα, αν δεν το αποδεχτεί. Όχι η Άττικα, η Άρτεμις. Η Άρτεμις θα πρέπει να το αποδεχτεί. Αν δεν το αποδεχτεί. Απλά μια βεβαίωση. Αν δεν το αποδεχτεί. Είναι μια βεβαίωση που δεν είναι ούτε αποδοχή. Πάντως αυτό το συμφωνητικό είναι ελλιπές κατά την άποψή μου και εγώ δεν μπορώ να το ψήσω. Δεν διαφωνούμε. Όλοι μαζί εδώ είμαστε για να διαφυλάξουμε το Δήμο μας. Επειδή το διάβασα λίγο. Όλοι εδώ είμαστε για να διαφυλάξουμε το Δήμο μας. Στον ελληνικό λαό, κυρία. Θέλουμε να τα απορροφήσουμε. Τα πληρώνει ο Έλληνας. Δεν θα κάνουμε. Πηγαίνουν στην τσέπη της Άττικας. Συμφωνώ απολύτως. Πηγαίνουν στην τσέπη ενός φορακού. Συμφωνώ απολύτως. Εδώ όμως... Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό όμως. Κύριε Βούλγαρη. Δεν είναι έτσι, κύριε Βελέτα. Δεν είναι, κύριε Βελέτα, έτσι. Εδώ πέρα επέκτηκε η Δήμαρχος και όλοι που εκπροσωπούσαν 13. Λοιπόν, εντάξει, Παπαδόπουλος, ακούσαμε. Κοροϊδεύοντας θα δούμε και θα κάνουμε τότε να έχουμε πουλήσει. Συγγνώμη λίγο, δεν ακούω μας. Αυτό είναι ευτελισμό. Ποιο δημοτικό συμβούλιο θα βγει και να... Εντάξει κύριε Παπαδόπουλε, εντάξει κύριε Παπαδόπουλε. Σας ακούσαμε. Καθίστε λίγο. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βελέτζα. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε το πρόγραμμα αυτό γιατί δεν είμαστε εξασφαλισμένοι, πρώτον. Και δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι δεν μεταβιβάζει η Άττικα και δεν εμπλέκεται η Άττικα. Και καλό θα ήταν αν σήμερα δεν περάσει αυτό το θέμα να πείτε στο δικηγόρο μας να κάνει έναν έλεγχο νομιμότητας όσον αφορά την εκχώρηση των δικαιωμάτων. Και τι μας είπε. Το πρώτο πράγμα που και γιατί τότε. Άρα τότε πρέπει να είναι η Άττικα Μπαγκ. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αν δεν διασταλιζόμαστε. Η εκχώρηση δικαιωμάτων είναι η Άττικα. Την έκανε νόμιμα. Ωραία. Τότε... Το πρώτο πράγμα που έκανε. Ωραία, την έκανε νόμιμα. Άρα η εκχώρηση είναι νόμιμη. Άρα λοιπόν εμείς πώς θα υπογράψουμε αν δεν έβλακε η Άττικα Μπαγκ ένα συμφωνητικό. Οπότε δεν είμαστε καλυμμένοι από πουθενά. Τη δέσμευση των χρημάτων την έχει κάνει η εκχώρηση. Δεν είμαστε καλυμμένοι. Να κάνουμε, συμφωνητικό με κάποιον που θα μας πάρει τα χρήματα και μετά ο άλλος θα τα ζητάει. Αν τη έχει εκχωρήσει, κανένα πρόβλημα. Αν δεν το έχει εκχωρήσει, μπορεί να έρθει να τα πάρει. Δεν είναι το σκεπτικό μας λογικό. Πείτε μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και λάθος. Γιατί εντάξει. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι όλοι. Το συμφωνητικό δεν είναι δικό μου. Το συμφωνητικό το έχουν κάνει οι δικηγόροι. Έτσι. Όχι, όχι. Λέω, εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι. Και επιβδομάδες. Δεν είναι δικηγόροι. Άνθρωποι. Εγώ καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε. Είναι εύλογο. Εγώ όμως καταλαβαίνω και έτσι το ανέγνωσα γιατί ο κ. Αγγελής ασχολήθηκε πολύ. Πρώτον, έχει ελέγξει όλες τις μεταβιβάσεις
όλα τα χαρτιά, γιατί είναι μπερδεμένο το θέμα, να το καταλαβαίνει κανείς. Και την εχώρηση προς την Λουξεμβουργιανή εταιρεία και προς την ΕΔΟ και γιατί ποιο ρόλο παίζει μία και ποιο η άλλη. Μου είπε ότι είναι όλα εντάξει και υπάρχει σύμβαση τη Securization με την Θεά Άρτεμις, ένα το κρατούμενο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μας έχει στείλει ένα γράμμα που η τραπεζική το λένε goodbye η Άττικα και λέει ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οφειλή δεν είναι πια στα χέρια μας. Το κατασχετήριο το οποίο αναφέρεται στο συμφωνητικό αφορά τη συγκεκριμένη οφειλή. Το κατασχετήριο δεν έχει γίνει γενικώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται διευκρίνηση και είναι πολύ εύλογο να συζητάμε γιατί μιλάμε για 670.000 ευρώ. Να το ρωτήσουμε τον κύριο Αγγελή. Καταλαβαίνω όμως ότι όπως έχει χωρηθεί η απέτηση και ό,τι παρασύρεται που λένε οι νομικοί από την απέτηση, όπως είναι και το κατασχετήριο, παρασύρεται επίσης. Και η διατύπωση μου φάνηκε ότι δεν είναι λάθος. Λέει να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, η εταιρεία, η Άρτεμις δηλαδή, για την άρση της κατάσχεσης που επιβλήθηκε δυνάμει του τάδε κατασχετηρίου. Αναλαμβάνει την ευθύνη με διαλυτική αίρεση να κάνει αυτή τη. Για να οδηγηθούμε στην άρση του κατασχετηρίου. Από ό,τι μου έχει πει ο κύριος Αγγελής, δεν μπορεί η Άττικα να μπει με κανέναν τρόπο. Ακούστε με, να κάνω μια. Αυτό μου έχει πει, αυτό λέω, δυστυχώς δεν είναι εδώ. Ακούστε το σκεπτικό μου. Εγώ στη δουλειά μου, στα ακίνητα, ας το πούμε έτσι, που είναι μια παρόμοια υπόθεση εδώ. Εκχωρώ τα δικαιώματα σε κάποιον, αλλά μου οφείλει. Ωραία. Και είμαι εγώ λοιπόν, βάζω μια πράγματι υποθήκη σε κάποιον. Και έχω απέτηση από αυτόν. Αν εγώ αυτή την απέτηση τη μεταβιβάσω σε έναν τρίτο, σε μια εταιρεία, σε έναν ιδιώτη, στο δημόσιο, οπουδήποτε, μεταφέρεται και η απέτηση και τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν οι λογαριασμοί, έπρεπε να είναι οι λογαριασμοί μας να είναι δεσμευμένοι αυτή τη στιγμή από εκείνη την εταιρεία. Εμείς τώρα τι ερχόμαστε να κάνουμε. Ενώ κάποιος άλλος μας έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς, πάμε να κάνουμε συμφωνητικό με κάποιον άλλο. Συμφωνητικό πάντως με την Άττικα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λέμε εμείς ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς, η άποψή μας είναι. Συμφωνητικό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να κάνουμε συνάδικα γιατί. Σαφώς. Ωραία, ναι. Κακώς, αλλά νομίμως τα έχουμε μεταβιβάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνητικό συνάδικα. Μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία. Ποιος έχει δεσμεύσει στους λογαριασμούς, η Άττικα. Άρα πρέπει να είναι αντισυμβανόμενο. Πρέπει να είναι αντισυμβανόμενο. Είναι τρίτο μέλος. Τρίτο. Ναι, αντισυμβανόμενο είναι πάλι. Τρίτο. Ας πει ως τρίτο μέλος. Τρίτο. Γιατί αντισυμβανόμενο μπορεί να είναι 100. Δεν μας ενδιαφέρει. Εάν δεν γίνεται αυτό, εάν δεν γίνεται αυτό και η Άττικα αρνείται να μπει αντισυμβανόμενο μέρος μέσα σε αυτή τη συμφωνία, ως τρίτο, τέταρτο αντισυμβανόμενο, δεν ξέρω γιατί είναι και η Άττικα. Ναι. Τότε θα πρέπει η εταιρεία, η Λουξεμβουργιανή που έχει πάρει τις υποχρεώσεις, η ελληνική που είναι αντίκλητός της στην Ελλάδα, να στείλουν προς τις τράπεζες που μας έχουν δεσμεύσει τα χρήματα ότι η υποχρέωση αυτή φεύγει, μάλλον η απέτηση αυτή φεύγει από την Άττικα Bank και έρχεται σε εμάς. Και τότε εμείς μπορούμε να κάνουμε. Κανένα πρόβλημα, κάνουμε με αυτούς ένα συμβόλαιο και προχωράμε. Έχει βέβαια γίνεται αντίστροφο, γιατί μόλις διάβασε την επιστολή στην οποία η Άττικα Bank αναγνωρίζει εκχώρηση. Εκχώρηση του δανείου. Του δανείου. Είπε και κάτι ακόμα. Του δανείου. Όχι, και το υποχρεώσουμε. Και όλο το υποχρεώσουμε. Που... όχι όμως τη δέσμευση των χρημάτων. Όχι, είπε ότι μέσα στην επιστολή αφορά και αυτό. Ναι, η δέσμευση των χρημάτων. Εγώ θα έλεγα το εξής. Αύριο το πρωί. Όχι, πάρτε ένα τηλέφωνο, κύριε Ανημαρχέ. Ακούστε με. Αύριο το πρωί. Πάρτε ένα τηλέφωνο την τράπεζα που είναι και δίπλα μας εδώ. Και ρωτήστε. Το λογαριασμό μας υπάρχει μία δέσμευση τόσων χρημάτων. Από ποιον έχει γίνει και σε ποιον ανοίγει αυτή τη στιγμή. Αν σας πει ότι έχει γίνει από την Άττικα Bank και παραμένει στην Άττικα Bank. Συγγνώμη, το έχουμε 34. Και τι λέει, προς Άττικα Bank. Δεν το συζητάμε. Έχουμε και τα αδερφιά. Άρα πώς θα πάει, ο άλλος θα πάει να κάνει αίτηση προς την Άττικα Bank να άρει αυτή τη δέσμευση. Και λέει η Άττικα Bank, μιλάζε μεγάλη, εγώ τα εισπράττω. Αφού παρατηθήκανε τους παρατηθήκανε. Οπότε αυτά, τα εισπράττω. Κακόβουλο. Κακόβουλο. Όχι, δεν είσαι εδώ, όπα, συγγνώμη. Γιατί είναι το μόνο κακό που λέω της Άττικα, ο άνθρωπος προσωπικό. Τι λέμε τώρα, δεν είναι και η καλύτερη τράπεζα, σας το ξαναλέω. Δεν έχει δείξει καλή συμπεριφορά. Δεν γίνεται διαφορετικά μόνο με τον τρόπο που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα με τον καταβάτσο με τα 115 εκατομμύρια. Αυτό να μαζέψει. Δηλαδή εμείς πώς θα δώσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, ενώ ήταν αύξηση και παλαιό, τώρα και εντάξει, του φαίνεται πρόβλημα. Ενώ έκανε, όχι, είναι πολύ αυτά τα πράγματα, γιατί έκανε αύξηση και παλαιού και μετά την αύξηση και νόσου 200 εκατομμύρια ευρώ που έχει καλύφθηκε το 50% από το δημόσιο, έρχεται τώρα και μετά, αμέσως λίγες μέρες μετά, δημιουργείται θέμα με τις πράγματα εξασφαλίσεις που έχει δώσει τον Νόμπελ Καλογρίτσα και κινδυνεύει για άλλα 115 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η τράπεζα δηλαδή ψάχνει να βρει και το κατοστάρικο. Δηλαδή δεν απευθύνομαι σε μια τράπεζα η οποία τέλος πάντων είναι και τόσο αξιόπιστη, μην τρελαθούμε τώρα. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε. Έχουμε πρόβλημα, μην μπλέξουμε τώρα, ενώ πάμε να κάνουμε κάτι καλό, δηλαδή να βγούμε και στη χώρα μετά. Οπότε αναβάλλεται για να Αναβάλλεται για να επανεξηγηθεί. Να παρέξει εξουσιογότηση ώστε να κάνουμε εμείς μόνοι μας την αποδέσμευση προσκομίζοντας την απόδειξη ότι πήρασαμε την αποδέσμευση. Αυτή είναι η ενέργεια θα κάνουμε, δεν τους πούμε εμείς. Ότι είναι νόμιμο αυτή, θα το βρούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι καλό το κάνουμε, γιατί δεν είναι χρήμα, δεν το κάνουμε για κάτι. Οπότε αναβάλλεται, έτσι. Άλλο, τι. Την κατανομή, τα σχολεία.